από την αρχή του παιχνιδιού ξέρουμε ότι σπουδάζει μουσική παραγωγή. Στη διάρκεια μάθαμε ότι τραγουδάει pop και στο προηγούμενο επεισόδιο μάθαμε ότι μπορεί να τραγουδήσει και όπερα. Για να δούμε τι άλλο θα μάθουμε για την Νικολίνα Νικολούζου. Καλώς το κοριτσάκι μου! Hello! Τι γίνεται, παιδί μου, τι συμβαίνει εδώ πέρα? Πέσουμε ένα λεπτό. Είπα κι εγώ, γιατί... Να λέω, το πώς... βγάλω. Όπα! Κάτσε. Πρέπει το να βγει. Το σκίσες, Νικολίνα. Το σκίσα, ναι, κάτσε. Βάλι. Θέλει κι άλλο σκισηματάκι εδώ. Θα σε βοηθήσω? Όχι, το κάνεις μόνη σου. Πω, 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 πω. I love. Λοιπόν, Νικολίνα μου, πάρε και τη θέση σου. Εδώ. Και είμαστε έτοιμοι να δούμε τη φωτογραφία σου. Λοιπόν, πριν δούμε τη φωτογραφία, θέλω να μου δώσεις ένα λεπτάκι. Γιατί θέλω να μοιραστώ κάτι μαζί σας. Στα κορίτσια, τους κριτές και κυρίως και τους τηλεθεατές, άμα μου επιτρέπεις. Κανονείται. Αγαπητοί τηλεθεατές του My Style Rocks, θέλω να σας μοιραστώ μία ιστορία από τη ζωή μου, η οποία ξεκινάει όταν ήμουν εγώ μόλις 11 χρονών. Εγώ η Νικολίνα, που βλέπετε, δεν ήμουν πάντα το άτομο που βλέπετε μπροστά σας. Είμαι ένα κορίτσι που γεννήθηκε στο λάθος σώμα. Αυτό δηλαδή σημαίνει ότι είμαι μία διεμφυλική γυναίκα. Το ταξίδι αυτό ξεκίνησε όταν εγώ ήμουν μόλις 11 χρονών, όταν μοιράστηκα αυτά τα συναισθήματα με τους γονείς μου και με τη στήριξή τους και τη βοήθειά τους και φυσικά τη βοήθεια ειδικών, κατανόησα τον εαυτό μου και στα 12 μου ξεκίνησα ορμονοθεραπεία και εκεί ξεκίνησε και το ταξίδι της φιλομετάβασής μου. Αυτό φυσικά δεν θα μπορούσε να γίνει πραγματικότητα χωρίς τον αγώνα και τη στήριξη των γονιών μου. Και γι' αυτό τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Χωρίς τους γονείς μου και χωρίς την οικογένειά μου και την αδερφή μου, δεν θα μπορούσα να είμαι ο άνθρωπος που είμαι σήμερα. Και θέλω να τους πω ένα δημόσιο ευχαριστώ. Ο λόγος που σας τη μοιράζομαι αυτή την ιστορία είναι γιατί επειδή έχω παλέψει πάρα πολλά χρόνια για να νιώσω 100% εαυτός μου και αυτό δεν το άφησα ποτέ να με σταματήσει από το να διεκδικώ τα όνειρά μου, έχω την ελπίδα ότι η ιστορία μου θα εμπνεύσει άλλα άτομα τα οποία παλεύουν με την ταυτότητά τους να διεκδικούν τα όνειρά τους, να παλεύουν για τη θέση τους σε αυτόν τον κόσμο και να είναι fighters και να κυνηγάνε πάντα τους στόχους τους. Γιατί πιστεύω ότι στη ζωή πάντα υπάρχουν εμπόδια, αλλά με αρκετή πυγμή και αρκετή θέληση, όλοι μας πάντα μπορούμε να βρούμε τις λύσεις για αυτά και όλοι μπορούμε να κάνουμε thrive σε αυτόν τον κόσμο. Κανένας δεν μπορεί να μας σταματήσει και κανένας δεν μπορεί να με σταματήσει από το να κάνω τη ζωή που μου αξίζει πραγματικότητα. Αυτό ήταν που ήθελα να μοιραστώ. Καταρχάς, μπράβο σου. Μπράβο σου. Σας ευχαριστώ. Ο λόγος που... Εντάξει, προφανώς είμαστε όλοι πολύ συγκινημένοι και εγώ θα μιλήσω για τον εαυτό μου. Δεν είναι γιατί προσωπικά δεν γνώριζα αυτή την ιστορία. Τη γνώριζα όπως και τη γνώριζαν και οι άνθρωποι της παραγωγής. Ναι. Αλλά... το να θελήσεις εσύ να μοιραστείς αυτό σου τον αγώνα, αυτή σου την προσπάθεια, αυτή σου την νίκη, όλα όσα έχεις περάσει εσύ με την οικογένειά σου, ήταν μια δική σου απόφαση. Ήτανε και κανένας 100%. Ποτέ, όπως γνωρίζεις πάρα πολύ καλά, δεν σε πίεσε να μιλήσεις για αυτό το πράγμα. Το γεγονός ότι βρίσκεις
τη δύναμη σήμερα να το κάνεις. Είναι πραγματικά, κορίτσι μου, πολύ σπουδαίο. Σε ευχαριστώ πολύ. Εγώ πιστεύω ότι νιώθω ότι στη ζωή μου έχω κερδίσει το λαχείο με την οικογένεια που έχω. Και επειδή έχω σταθεί πάρα πολύ προνομιούχα, με την αγάπη που έχω δεχτεί και τη στήριξη που δέχομαι μέχρι και σήμερα, ένιωθα ότι το οφείλω σε κορίτσια σαν εμένα και σε άτομα παρόμοιας κατάστασης να δείξω αυτό το κομμάτι του εαυτού μου. Γιατί δεν είναι κάτι που ντρέπομαι, ούτε έρχομαι εδώ για να σας το, για να αποδείξω οτιδήποτε για τη θηλυκότητά μου και οτιδήποτε. Όχι, έρχομαι εδώ για να δείτε τις ικανότητες μου ως άνθρωπο. Είσαι ευτυχισμένη. Είμαι πιο πολύ περήφανη για τον εαυτό μου, να σου πω την αλήθεια. Γιατί είμαι 20 χρονών και είμαι σε ένα τόσο σπουδαίο σοου στην ελληνική τηλεόραση και είμαι περήφανη που σιγά σιγά ανοίγουν τέτοιοι οδοί για άτομα σαν εμένα στη χώρα μου. Και δεν μπορεί να με κάνει κάτι πιο περήφανη από αυτό. Περήφανη να είσαι για τον εαυτό σου. Ναι. Που είσαι τόσο συνειδητοποιημένη, που έχεις ανθρώπους δίπλα σου που σε στηρίζουν και σε αγαπάνε με αυτόν τον τρόπο, που σε αποδέχτηκαν από την πρώτη στιγμή και σε βοήθησαν να βρεις τον εαυτό σου ολοκληρωτικά. Ναι. Και εμείς επίσης είμαστε πολύ περήφανοι που είσαι εδώ μαζί μας και είσαι με αυτόν τον τρόπο. Σε ευχαριστώ. Αυτό, Νικόλη. Πάμε να δούμε τώρα τη φωτογραφία σου. Ναι. Για πάμε να δούμε τη φωτογραφία της Νικόλινας. Ποια έφερες? Τέλεια! Βλέπετε όμως το υφάκι και τα ματάκια. Από την κούνια μου το έχω. Όντως! Αλήθεια! Αλήθεια! Θα σας πω. Πόσο χρονών είσαι εδώ? Εδώ είμαι 4 χρονών νομίζω. Είμαι σε μια παιδική παράσταση στο προνήπιό μου. Και νομίζω λέγαμε τον εθνικό ύμνο εκείνη τη στιγμή ή κάναμε κάποιο είδους χορευτικό, δεν θυμάμαι. Αλλά θυμάμαι την αίθουσα και εκείνη την ημέρα. Πολύ καλά. Πού είναι αυτή η φωτογραφία, είναι, θέλω να πω, ήσουν εδώ στην ναι, Αθήνα. Ναι, είναι στην Αθήνα. Στην Αθήνα. Εδώ, εδώ έχεις γεννηθεί και έχεις μεγαλώσει, έτσι. Όπου κάπου εκεί είναι και οι γονείς σου, φαντάζομαι, αυτή τη στιγμή. Ναι, νομίζω η φωτογραφία την έχει βγάλει ο μπαμπάς μου. Όπου κάπου εκεί είναι και οι γονείς σου αυτή τη στιγμή. Και είναι πολύ περήφανη για σένα. Θα σας πω, λοιπόν, ναι, πώς εμπνεύστηκε αυτό το look. Αυτή, λοιπόν, η φωτογραφία, εμένα με ενέμπνευσε να κάνω αυτήν εδώ την couture φόρμα. Όλο το look είναι φτιαγμένο από μένα και έναν φίλο μου σχεδιαστή, τον Νέιθορ. Τη φούστα τη σχεδιάσαμε μαζί και την κουκούλα την εμπνευστήκαμε μαζί. Είναι όλο custom πάνω μου. Ήθελα να πάρω αυτή τη φωτογραφία και αυτά τα στοιχεία και να τα κάνω στο ultimum female μορφή τους. Γι' αυτό έχω βάλει και την κουκούλα με την φόδρα την κόκκινη. Έβαλα την παλακλάβα για να τη σκίσω για το concept. Θα το εξηγήσω και αυτό. Okay. Και είναι ένα look couture μορφής με street στοιχεία και πώς το λένε, τα χρώματα που φορώ και στην εικόνα. Το concept μου λοιπόν σήμερα είναι ότι εγώ είμαι κριτής σε ballroom. Άμα δεν ξέρετε τι είναι το ballroom, είναι μια οργάνωση που μαζεύονται πάρα πολλά άτομα τα οποία είναι queer και κάνουν celebrate διάφορες εικόνες και χορό, έχει χορό, έχει Vogue, μόδα, φυσικά ένα κύριο στέλεχος είναι το voguing. Υπάρχουν κατηγορίες που περπατάει κόσμος και υπάρχουν κριτές που τους κρίνουν και κάποιος παίρνει ένα τρόπαιο στο τέλος. Εγώ λοιπόν σε αυτή την οργάνωση είμαι special κριτής. Δεν έχουν πει ότι θα είμαι εγώ. Και ο λόγος που φορώ την παλακλάβα είναι γιατί θα πάω να κάτσω σε μια πολυθρόνα, θα φαίνεται ολόκληρο το outfit. Και εκείνη τη στιγμή θα έρθει κάποιος και θα μου σκίσει την παλακλάβα και θα εμφανιστώ εγώ. Γιατί αυτό θα είναι το όλο concept. Βαθμολογήστε. Έτοιμη. Ναι. Τσέτα. Γεια σου, Νικολίνα. Hello. Με συγκίνησες πάρα πολύ. Θα σου πω συγχαρητήρια
Για όσα μοιράστηκες και όσα ακούσαμε. Και τώρα να περάσουμε και στο look. Φοβερά μαλλιά, φοβερή φιγούρα, όλα. Δεν μου αρέσει... Ο λόγος που δεν σου έβαλα 5 είναι γιατί... Είπες βέβαια το κάνεις μόνος αυτό το ύφασμα φούστα τι είναι. Θα ήθελα να είναι λίγο πιο περιποιημένο στα γαζιά, εδώ δηλαδή να μην είναι γυριστό από μέσα. Επειδή το, αυτό προσπάθησα να εξηγήσω πριν, επειδή το ύφος ήταν street, ακόμα και αν ήταν κουτούρ η μορφή, γι' αυτό είναι έτσι όλο. Είναι επίτηδες. Ναι. Α, οκ. Okay. Αυτό μ' αρέσει πάρα πολύ. Δηλαδή ήταν επίτηδες. Είναι μια εικόνα που δεν έχουμε δει και ούτε νομίζω θα δούμε και παρόμοια. Δεν μου αρέσει πολύ η εφαρμογή της φούστας και επειδή είμαι σίγουρη μέχρι το τέλος αυτού του παιχνίδι θα δούμε πολύ έτσι ωραίες εικόνες από εσένα. Έτσι είναι λίγο μια πίεση για να δούμε όλα αυτά που, έχεις, που εσύ θέλεις να μας δείξεις μέσα από το χαρακτήρα σου και από το μοναδικό σου στυλ. Αυτό το look ήταν πεντάρι. Εντάξει. Πάμε στο πεντάρι. Έλα Κασαμπλάνκα. Το look για μένα είναι τέλειο. Λοιπόν... Είχα κι εγώ μια φίλη, τώρα δεν κάνουμε πλέον παρέα, που είχε κάνει αλλαγή φίλου. Και επειδή έχω δεχτεί από μικρή ρατσισμό και μπουρουμπουρ και δεν θα ήταν αλλιώ. Έκρυβα τη θηλυκότητά μου, γιατί ένιωθα ότι με έκανε να φαίνομαι αδύναμη. Και όταν ξεκίνησα να κάνω παρέα μαζί της, γιατί και εκείνη ήταν διαφορετική και δέχονταν ρατσισμό για άλλους λόγους και εγώ διαφορετική λόγω χρόνου. Ναι, μου βγάλει τη θηλυκή μου πλευρά, δηλαδή. Δεν ένιωθα άσχημα να φοράω πιο στενά. Γιατί εντάξει, ως μαύρη γυναίκα έχουμε κάποια σημεία δηλαδή πιο έντονα και με ενοχλούσε όταν τα σχολιάζαν αυτά. Και όταν έβγαινα μαζί της, επειδή εκείνη ήταν πιο... Με έκανε να νιώθω άνετα. Και με στενοχωρεί που δεν κάνω παρέα μαζί της πλέον. Ποτέ δεν είναι αργά. Μυρτώ, όπου κι αν είσαι, σ' αγαπώ πολύ. Τι ωραίο αυτό. Ο καθένας μας έχει μία ιστορία. Πόνο. Μέσα του πιστεύω. Λοιπόν, για μένα είναι 5. Για σένα είναι 5. Πιστεύω για όλους είναι 5 όλο αυτό που έχεις κάνει. Σε ευχαριστώ. Τώρα εγώ θα σου πω και το μέσο όρο. 2,9 είναι ο μέσος όρος, ο σημερινός. Έπρεπε να είναι 5. Έπρεπε να είναι 5. Πήγαινε, Νικόλινα.